τα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να την σχολιάσω, όπως και αυτός ο ντόρος που έγινε και για την αξιολόγηση που έβγαλε και την εκτίμηση που έβγαλε ο οίκος Moody's. Δεν τα λέμε εμείς. Εμείς δεν λέμε ότι κύριε θα Παραδικό, έχουμε ένα. Όπω που το είπε όμως η κυρία Βούλτεψη εδώ στην εκπομπή μας εχθές. Το γνωρίζω. Σήμαινε ότι το υιοθετούσε. Μισό λεπτάκι. Εσείς το υιοθετείτε αυτό, τέλος πάντων. Να σας το θέσω διαφορετικά. Αυτό που είπε ο αναλυτής της Moody's. Ότι θα είναι κάτι σαν πιστωτικό. Όχι κάτι, θα είναι πιστωτικό γεγονός. Εάν προκληθούν εκλογές. Το υιοθετείτε στο κόμμα σας. Ξέρετε, εμένα από τη φύση μου και ως άνθρωπος δεν μπαίνει, δεν επενδύω στη λογική του φόβου. Απλά παρουσιάζω μια πραγματικότητα. Υπάρχει ένα οίκος ο οποίος λέει ότι αν πάμε σε εκλογές ή αν δεν μπορέσουμε να εκλέξουμε πρόεδρο, είναι πιθανό να έχουμε ένα αρνητικό πιστωτικό γεγονός. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όπως είναι και μια πραγματικότητα οι αντιδράσεις της αγοράς, όπως είναι μια πραγματικότητα οι αντιδράσεις από το χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μιλάμε εμείς πρώτοι και δεν λέμε εμείς ότι θα κλείσουν τα ATM. Αν δεν κάνω λάθος, πριν από κάποιες μέρες ο κ. Βαρουφάκης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι έτοιμος για να κλείσει το ATM. Αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Λαπαβίτσας είναι αυτός που βγήκε το Σάββατο και είπε ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αν επιστρέψουμε στη δραχμή. Αν δεν κάνω λάθος και σέβομαι την άποψή του, ο κ. Λαφαζάνης που είναι δίπλα μου είναι αυτός ο οποίος γυρνάει και λέει ότι ας δούμε. Αν ό,τι μπορούμε να γυρίσουμε, να φύγουμε το ευρώ και να γυρίσουμε στη δραχμή. Είναι. Το έχει πει, το έχει αρθογραφήσει άπειρες φορές, είναι δίπλα μου και μπορεί να σας το πει. Αυτά να τα λέτε όταν είμαι απόν, να τα λέτε και μπροστά μου, είναι χοντρό. Δεν τα έχετε πει. Είναι χοντρό, όχι βεβαίως, δεν έχω πει εγώ τέτοια πράγματα. Τώρα... Εσείς τα βάζετε στο στόμα μου και τα επικαλείστε και δείχνετε την νοοτροπία, την αντίληψη και τις καταστροφικές επιλογές λοιπόν, που έχετε. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα έχω σωρία, να σας πω κάτι. Εγώ σέβομαι την άποψή σας, είναι ιδεολογία, είναι λογική σας, δεν την αποδέχομαι. Θέλετε να σας πω. Δεν είμαι παππούς. Λοιπόν. 24 Φεβρουαρίου 2012, δικό σας άρθρο στο Ίσκρα, που γυρνάτε και λέτε να φύγουμε από τη δραχμή. Γυρνάτε και λέτε να φύγουμε από το ευρώ και να επιστρέψουμε στη δραχμή. Γυρνάτε και λέτε να πάμε σε μονομερείς ενέργειες και ουσιαστικά να διαγράψουμε το χρέος, να φύγουμε από την Ευρωζώνη. Δικά σας άρθρα. Είναι βρώμικη προπαγάνδα, βρώμικη εκστρατεία. Εγώ να σας πω κάτι. Βρώμικες προσπάθειες. Γιατί κάνουμε τέτοια συζήτηση. Ανθρώπων που βρίσκονται σε πανικό. Μα γιατί κάνουμε τέτοια συζήτηση. Μα δεν είναι κακό. Δυνατόν, δεν είναι κακό, είναι η άποψή σας. Μα εγώ δεν σας λέω για κακό ή για καλό. Είναι η άποψή σας. Λέω ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται μια κινδυνολογία λοιπόν, ξέρετε, άνευ γράφετε, προηγουμένου γράφετε. Και παραποίηση των λεγόμενων του οποιουδήποτε. Κύριε Λοφαζάνη. Και ειδικά των δικών λεγόμενων που είμαι δίπλα. Μα δεν είναι λεγόμενο, είναι γραπτό, είναι γραπτό κείμενο. Ξέρετε, θα γράφετε, το λέτε. Θα το στάση εγώ. Πληρωμών στο χρέος με θα στόχο τη διαγραφή καλά, του. Εντάξει, ένα αυτό. Εντάξει. Και δεύτερον, γράφετε στοιχειώδη προστασία από την ασφυκτική ευρωπαϊκή και εξωτερική ανταγωνιστική πίεση. Αυτά σας έξοδο. Ποια μονταζιέρα, το άρθρο σας είναι. Έξοδο από την Ευρωζώνη και συγκρότηση κάνετε, εθνικού νομίσματος και εθνικής νομισματικής πολιτικής. Εγώ τα παραδίδω εδώ πέρα. Ακόμα και αν έχει μια αυτοδιοίκηση. Εγώ μισό λεπτό. Δεν αντιλέγω. Τον δείχνει μια αντίληψη. Ποια είναι αντίληψη. Μια νοοτροπία των ανθρώπων αυτών. Εγώ εδώ πέρα ήρθα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράζω τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να έχω κάποιες ιδιαίτερες απόψεις. Μα δεν αντιλέγω λοιπόν, σε αυτό. Λοιπόν, αυτές οι ιδιαίτερες απόψεις είναι απόψεις τις οποίες μπορεί να εκφράζω εγώ στα κομματικά όργανα, στα κομματικά σώματα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Εδώ συζητάμε επί απόψεων και θέσεων κομμάτων. Άρα το δεχόμαστε και... αυτό. Όχι, κύριε, κύριε, όχι, κύριε Καρύδη. Να ολοκληρώσω ένα λεπτάκι. Αυτή τη βρώμικη δουλειά που κάνετε αυτά τα δύο βρώμικα κόμματα τα οποία έχετε αντιπροσωπεύετε στην καταστροφή τη Ελλάδα δεν κινδυνολογείτε. Καθόλου δεν κινδυνολογείτε. Εσεί κάνετε. Και πέφτει και το επίπεδο. Εσεί κάνετε μια βρώμικη εξαρτία. Θα περιμέναμε από εσάς να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Αφήστε τώρα, εγώ αλλά πέφτετε επειδή εγώ εδώ αποδείχτηκε ταλέντα. Λοιπόν, δύο λεπτά. Να βάλω μια τελεία. Καταγγείλατε τον κύριο Παπά πριν μερικές μέρες. Να βάλω μια τελεία. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Κανέναν απολύτως δεν κατάγγειλα. Να έχει το θάρρος να υπερασπίζετε τις απόψεις σας. Αφήστε τώρα, αδερφέ. Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη. Να τελειώσει και να παρθούμε σε εσάς. Παρακαλώ, ο κύριος Λαφαζάνη. Καταλαβαίνετε απλώς ότι εδώ δεν υπάρχουν συνομιλητές στο τραπέζι αυτό. Και με τη λογική δεν υπάρχουν συνομιλητές στο τραπέζι αυτό. Λοιπόν, αυτοί εδώ δηλαδή πέρα έχουν μια στημένη προσπάθεια στημένων ανθρώπων, οι οποίοι αντί να κάνουν πολιτική. Κύριε Καρύδη, με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται έτσι. Άμα αρχίσουμε από τώρα να μιλάμε όλοι μαζί, δεν γίνεται. Παρακαλώ, αφήστε τώρα να μιλήσετε. Αντί να κάνουν πολιτική, κάνουν προσωπικές επιθέσεις, χαρακτήρες ευλώνουν και πρέπει να τον σταματήσουν. Μισό λεπτάκι. Κύριε Λαφαζάνη, ο κύριος Λαφαζάνης, λοιπόν, αυτό που είπε και ο Παπαμίκο είναι ότι μπορεί να έχω εγώ κάποιες απόψεις
και έχω δικαίωμα να έχω απόψεις, αλλά εγώ εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ και μιλήστε για την. Για την δεν έχουν να μιλήσουν, μιλήσουν. Δεν έχουν να πούν τίποτα για αυτό. Δεν αυτό που λέτε είναι σωστό. Καθίστε να πάω. Δεν λέω αν είναι σωστό. Δεν λέω τι είπε. Όπως ενός κόμματος. Ωραία, αυτό. Είναι από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Μάλιστα. Γιατί εδώ έχουμε προεδρική εκλογή, αύριο έχουμε αυτά και συζητάμε. Δεν γράφει τι προσωπικές απόψεις. Καλά. Και έρχεται στη τηλεοράση και εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τι να κάνουμε, δηλαδή, επειδή το 12 είπε αυτό, πρέπει ή, να συζητάμε ή, αυτό τώρα. Πιστεύει τι απόψει του και σε κάθε σημείο τις περασπίζεται. Τι λένε, λέει αυτές είναι οι απόψεις του. Ή αλλιώς είναι. Εγώ θέλω να μιλήσω. Εσεί μιλάτε με την πρόσωπα. Έχετε 100 πρόσωπα. 100 πρόσωπα. Εμείς δεν έχουμε χειρότεροι από τον Ιαννό. Είσαστε μια βρώμικη πολιτική. Βρώμικη εκστρατεία. Και φαίνεται εδώ πέρα τι κάνετε. Πολιτική κάνετε εσεί. Αντί να αρχίσετε να το πείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Την άποψή σα. Και λέτε ψέματα. Παρακαλώ, Δημήτρη. Εσεί κύριε Λαφαζάνη. Εγώ θέλω άποψη για αυτά που είπε ο γιο του Νάρ χθε. Με συγχωρείτε. Για να καταλάβω τι γίνεται. Τι, αυτό που είπε ο κ. Στουνάρ, εσείς λέτε μια τεχνοκρατική άποψη και κακώς σας ενοχλεί. Κύριε Λαφαζάνη.